Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα δούμε κάτι πολύ μικρό, ίσως πολύ χρήσιμο για κάποιους. Γενικότερα είναι ένα gadget και σήμερα θα δούμε αυτό που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου. Το συγκεκριμένο είναι ένας ασύρματος φορτιστής. Είναι ένας φορτιστής από την εταιρεία 4Smarts. Αγοράστηκε από το eShop.gr. Ήρθε πριν από λίγες ημέρες. Θα τα δούμε όλα και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μέσα στη συσκευασία πρέπει να περιέχεται ο φορτιστής, ένα καλώδιο χρήσης, ένα καλώδιο με το οποίο συνδέουμε το φορτιστή στο φορτιστή στην πρίζα, όπως επίσης και ένα εγχειρίδιο χρήσης. Πάμε λοιπόν να το δούμε, να το ανοίξουμε. Έχω λοιπόν εδώ πέρα το κοπίδι. Ανοίγουμε λοιπόν τη συσκευασία. Αυτό εδώ αγοράστηκε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 7 με 8 ευρώ. Γενικότερα ήταν ένας πάρα πολύ φτηνός φορτιστής. Είναι σε γκρι χρώμα. Εδώ πέρα επίσης στο κουτί γράφει plastic free packing, άρα η συσκευασία δεν περιέχει καθόλου πλαστικό. Το συγκεκριμένο έρχεται με διάμετρο 9,8 και θεωρητικά όταν αυτό φορτίζει θα πρέπει να ανάβει και ένα λαμπάκι. Το συγκεκριμένο συνδέεται και σας το δείχνω αυτή τη στιγμή με καλώδιο USB-C, όπως μπορούμε να δούμε. Εδώ πέρα συνδέεται με καλώδιο USB-C στον φορτιστή για να μπορούμε να βάλουμε πάνω τη συσκευή που θέλουμε. Από μπροστά είναι ακριβώς έτσι. Εδώ πέρα επάνω γράφει 4Smarts και επίσης έχει και μία υφή η οποία είναι πλαστικό, αλλά στην εικόνα φαίνεται σαν να είναι πανί και να είναι ραμμένο επάνω στο φορτιστή. Εδώ πέρα περιμετρικά έχει το λαμπάκι το οποίο ανάβει όταν φορτίζουμε τη συσκευή μας και από πίσω είναι πλαστικό είναι, με 4 ποδαράκια τα οποία είναι άσπρα για να μπορεί να μην γλιστράει. Αν δηλαδή σας το δείξω εδώ γλιστράει, εδώ όμως δεν γλιστράει. Αν το δείτε δηλαδή, δεν φεύγει σε αντίθεση με την οθόνη που πάει βόλτα. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ. Μέσα εδώ έχει το εγχειρίδιο χρήσης το οποίο είπαμε, είναι αυτό εδώ πέρα. Όπως επίσης έχει και ένα καλώδιο φόρτισης, το οποίο είναι USB-C. Το βλέπετε αυτή τη στιγμή να το κρατάω στα χέρια μου. Είναι USB-A σε USB-C. Το συγκεκριμένο όσον αφορά το μέγεθος, το καλώδιο δεν λέει μέσα στο εγχειρίδιο ή στο κουτί πόσο μεγάλο είναι. Ωστόσο, αν σας το δείξω, αυτό εδώ είναι τόσο. Πόσο είναι αυτό, είναι 1,5 μέτρο, 1,5 με 2 μέτρα. Κάπου εκεί είναι το μέγεθός του. Εγώ εδώ πέρα βέβαια έχω προνοήσει και έχω συνδέσει στον φορτιστή μου ένα καλώδιο το οποίο είναι από το Mac για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε απευθείας τον συγκεκριμένο το φορτιστή. Αυτός εδώ πέρα λοιπόν, όπως είπαμε, φορτίζει στα 15 W. Συνδέοντάς το, αν το δείτε, άναψε το λαμπάκι το γύρω-γύρω. Αυτό είναι που ήθελα να δω, αλλά ας το ξανακάνουμε. Βάζω το φορτιστή, ανάβει το λαμπάκι που μας δείχνει ότι ο φορτιστής έχει συνδεθεί στο ρεύμα. Το βλέπω πρώτη φορά μαζί σας και εγώ, γι' αυτό με βλέπετε κάποια πράγματα να μην τα ξέρω και να μην μπορώ να σας τα αναπαράξω, γιατί τα μαθαίνω μαζί με σας αυτή τη στιγμή. Έχω εδώ το κινητό για να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο το συγκεκριμένο θα κάνει η φόρτιση. Βγάζω τη θήκη γιατί έχω κολλήσει εδώ πέρα ένα δαχτυλίδι το οποίο δεν βοηθάει στο να λειτουργεί η ασύρματη φόρτιση. Εάν έρθουμε τώρα εδώ και βάλουμε το κινητό επάνω, ναι, αν το δείτε, φορτίζει κανονικά. Βέβαια, επειδή είναι στα 15 W, φορτίζει αργά. Επίσης, αν το δείτε, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται η αλήθεια είναι, τώρα που η συσκευή είναι επάνω εδώ πέρα και φορτίζει, βλέπετε όσο φαίνεται ότι το λαμπάκι το συγκεκριμένο αναβοσβήνει. Άρα λοιπόν αυτό μας δείχνει ότι η συσκευή μας φορτίζει. Και έχω και μία απορία για να σας πω την αλήθεια, επειδή αυτή τη στιγμή τώρα εδώ πέρα που έχω βγάλει τη συσκευή βλέπετε ότι το συγκεκριμένο έχει ανάψει συνεχόμενα και έσβησε. Έχω φέρει και τα ακουστικά, τα οποία επίσης φορτίζουν ασύρματα και πάμε να δούμε κατά πόσο τα συγκεκριμένα επίσης θα φορτίσουν. Ναι, αν το δείτε, πιάνει και τα ακουστικά, βλέπετε ότι έχει αρχίσει πάλι αναβοσβήνει, ναι. Έχει αρχίσει πάλι και αναβοσβήνει, άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα μας δείχνει ότι φορτίζουν και τα ακουστικά. Και επίσης εδώ από κάτω, αν δείτε τα ακουστικά, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, έχει ανάψει το πράσινο το λαμπάκι τους που δείχνει ότι είναι σε διαδικασία φόρτισης. Όπως επίσης από περιέργεια, επειδή όπως βλέπετε εδώ πέρα φοράω και το ρολόι μου, θα το βγάλω και αυτό για να δω κατά πόσο
φορτίζει και το ρολόι. Γιατί και αυτό, αν μη τι άλλο, φορτίζει ασύρματα. Άρα λοιπόν παίρνουμε και βάζουμε και το ρολόι. Τέλεια. Αν το δείτε, το φορτίζει και αυτό. Βλέπετε ότι αναβοσβήνει και το λαμπάκι. Όπως επίσης μας το δείχνει και το ρολόι εδώ πέρα ότι φορτίζει ασύρματα. Όλες οι συσκευές, οι δικές μου τουλάχιστον, σίγουρα μπορούν να φορτίσουν. Σύμφωνα με το χαρτί, με την σελίδα και γενικότερα με τον κατασκευαστή, είναι συμβατό με οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει και μπορεί να φορτίσει με το ασύρματο πρωτόκολλο φόρτισης QI. Αν κάποια συσκευή υποστηρίζει κάποιο άλλο, δεν μπορεί να φορτίσει. Απλά, μία πολύ μικρή λεπτομέρεια, αυτό είναι στα 15W. Όσοι έχετε iPhone, να ξέρετε επίσης ότι στα 15W το iPhone ασύρματα φορτίζει μόνο όταν συνδέουμε MagSafe φορτιστή. Με όλους τους υπόλοιπους το τηλέφωνο φορτίζει στα 7,5W. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια λεπτομέρεια την οποία χρειάζεται να το ξέρετε. Δεν είναι supercharge, δεν είναι fast charge το συγκεκριμένο, παρότι τα 15W είναι θεωρητικά μια γρήγορη φόρτιση υπό συνθήκες, αν σκεφτεί κανείς ότι το iPhone ας πούμε φορτίζει με καλώδιο στα 20W. Σε κάθε περίπτωση αυτό, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, ως προς το μέγεθός του είναι πάρα πολύ βολικό, είναι πάρα πολύ εύκολο στο να το έχουμε δίπλα μας στο γραφείο γιατί δεν καταλαμβάνει πάρα πολύ χώρο, μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας σε κάποιο ταξίδι και επίσης μπορώ να υποθέσω, δεν έχω αυτή τη στιγμή αλήθεια, είναι φορτισμένο το power bank για να μπορέσω να το ελέγξω, ότι το συγκεκριμένο μπορούμε να το συνδέσουμε και με power bank, ούτως ώστε να φορτίζει από εκεί τη συσκευή που θέλουμε ασύρματα. Και πριν κλείσουμε, δύο πολύ μικρές λεπτομέρειες, αλλά αρκετά σημαντικές όσον αφορά το φορτιστή, στο κομμάτι της φόρτισης και του τι σημαίνουν αυτές οι δύο ενδείξεις. Όταν λοιπόν έχουμε τοποθετήσει μια συσκευή επάνω στο φορτιστή, η οποία φορτίζει ασύρματα, όταν αυτή η φόρτιση δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, τότε η λιχνία του φορτιστή αναβοσβήνει ήρεμα, αναβοσβήνει με έναν σταθερό ρυθμό, αλλά είναι μια αργή κίνηση. Όταν ωστόσο η συσκευή την οποία φορτίζουμε αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή δεν κάνει ίσως καλή επαφή, η λιχνία που είναι στο φορτιστή αναβοσβήνει πολύ γρήγορα. Οπότε λοιπόν σε αυτό το σημείο καταλαβαίνουμε ότι αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, είτε πρέπει να προσέξουμε μήπως υπάρχει κάτι ενδιάμεσα στη συσκευή μας και στον φορτιστή το οποίο προκαλεί πρόβλημα, είτε πρέπει να ξανασηκώσουμε τη συσκευή και να την επανατοποθετήσουμε για να μπορέσουμε να βεβαιωθούμε ότι αυτό θα επιληθεί. Αυτά είναι δύο λεπτομέρειες, είναι πολύ σημαντικές όπως προανέφερα, γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο η συσκευή μας φορτίζει, γιατί αν είναι να το βάλουμε τύπου το βράδυ να φορτίσει και το πρωί να ξυπνήσουμε ενώ εμείς θα το θέλουμε να το βρούμε έτοιμο και αυτό θα είναι θα έχουμε θέμα. Αυτός λοιπόν είναι ο φορτιστής από την εταιρεία 4Smarts. Εσείς αν θέλετε κάτι μπορείτε να μου το ρωτήσετε και να μου το γράψετε στα σχόλια. Το ξαναλέω ότι αυτό αγοράστηκε γύρω στα 8 ευρώ. Φαίνεται καλός, σαν κατασκευή δηλαδή δεν φαίνεται να τρίζει ή να έχει κάποια αίσθηση κακής κατασκευής γενικότερα. Αυτό εδώ πέρα το οποίο φαίνεται σαν ύφασμα είναι πάρα πολύ ωραίο από πάνω, μπορώ να σας το πω με σιγουριά. Είμαι ο Γκριγζιά της καρδιάς σας, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει από το φορτιστή. Και από εμένα καλή συνέχεια, να περνάτε καλά, να προσέχετε, σας χαιρετώ, γεια σας.